Ο Φίλιππος, μα τι προσωπικό της ήταν αυτή. Έχασε το μάτι του στη Μεθόνη. Ένα στρατιώτης του έριξε ένα βέλος και τυφλώθηκε. Δεν είχε το ένα μάτι. Του έφυγε όλη η κλίση, έσπασε από μία λόγχη ο ώμος του και το σχεδόν παράλυτο στο δεξί του χέρι. Το πόδι του δεν μπορούσε να περπατήσει διότι είχε δεχθεί ένα κόντιο το οποίο διεπέρασε το μυρό. Ήταν γεμάτος τραύματα. Και κάποτε παραπονέθη στον Αλέξανδρο, παιδί ο Αλέξανδρος ακόμη, και του λέει «Δεν μπορώ να περπατήσω, σε κάθε βήμα με πονάει το πόδι μου». Και ακούστε τι του είπε το παιδί, τι μυαλό είχε. Πατέρα του λέει «Μη λυπάσαι, μη στενοχωριέσαι, το πόδι σε κάθε βήμα σου θυμίζει τη δόξα σου». Προσέξτε, τα παιδιά μιλάγανε για τη δόξα. Υπήρχαν τέτοιες έννοιες τότε στους Έλληνες. Και όταν εμείς μιλάγαμε για τη δόξα, μιλάμε το 340 π.Χ. Μπορείτε να μου πείτε πού ήσαν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Σκανδιναβοί, οι Ιταλοί, πού ήσαν όλοι οι σημερινοί Ευρωπαίοι στους οποίους εμείς είμεθα υπόδουλοι.